λοιπόν η αποκάλυψη που κάνουμε είναι ότι σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, τα δημοσιογραφικά στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει, είναι τα εξής. Η κυβέρνηση και ο δήμαρχος στην περιοχή του Κερατσινίου και της Απετσόνας φέρουν τζαμί στο Δήμο. Ο λόγος είναι για να εξυπηρετηθούν οι μουσουλμάνοι που βρίσκονται στο hot spot εκεί της περιοχής. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία συμφωνία των δύο συντρόφων, του κυρίου Πρωθυπουργού και του επιτελείου του και των αρμόδιων υπουργείων του, με τον Δήμαρχο Κερατσινίου και Απετσόνας, τον Χρήστο Βρετάκο, για να δημιουργηθεί τζαμί στην περιοχή. Οι πληροφορίες μας λένε ότι εξετάζεται από το επιτελείο των αρμόδιων υπουργείων σε ποιο χώρο θα γίνει, ή στην Τραπετσόνα ή στο Κερατσίνι. Εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο έχει κάνει ο Πρωθυπουργός όχι μόνο στο Κερατσίνι και στην Τραπετσόνα, αλλά ετοιμάζεται να γίνει και τζαμί, θα αποκαλύψουμε επίσης και στη Μυτιλίνη. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα σχέδιο μουσουλμανοποίησης της χώρας. Εδώ λοιπόν, επειδή τη χάνει να είμαι και υποψήφιος δήμαρχος για την περιοχή του Κερατσινίου και της Απετσόνας, δηλώνω τηλεοπτικός και κάνω στις χρήσεις του τηλεοπτικού χρόνου εδώ να πω το εξής. Ότι εγώ ως Καμπούρης και ως ο επόμενος δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας δεν θα επιτρέψω να γίνει κανένα τζαμί στην πόλη. Δεν θα επιτρέψω να γίνει κανένα τζαμί στην πόλη. Και είμαστε στο πλευρό σου. Και λέω το εξής. Έτσι στα κρυφά έφυγε το αστυνομικό τμήμα από την πόλη. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Μια νυχτή. Μέσα σε μια νύχτα στο υπερταμείο πέρασαν 50 κίνητα του Δήμου. Μαζί με την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Και σχολεία και πλατείες. Μέσα σε μια νύχτα. Προσυμφωνημένα βέβαια όλα. Προσυμφωνημένα όλα. Ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα. Εδώ λοιπόν είμαστε ένα βήμα πριν γίνει το κακό. Πριν γίνει το κακό. Και εδώ λοιπόν λέω, ως, και δεν το λέω στο δημοσιογράφος που κάνω την εκπομπή εδώ στο ΑΡΤ, μιλάω ως τώρα υποψήφιος δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας και λέω το εξής. Θα εμποδίσω να γίνει τζαμί στην πόλη. Θα εμποδίσω να γίνει το τζαμί στην πόλη. Όχι μόνος μου, μαζί με τους πολίτες του Κερατσινίου και της Απετσόνας. Θα ξεκινήσουμε από αύριο συλλογή υπογραφών να προλάβουμε το κακό. Γιατί τα άλλα κακά μας προλάβανε. Το αστυνομικό τμήμα έφυγε, δεν πρόκειται να κάνει κανείς τίποτα, είχαν συμφωνήσει. Θα το ξαναφέρουμε. Το αναφέρουμε. Στο υπερταμείο τα κίνητα του Δήμου περάσανε σε μια νύχτα. Χωρίς να υπάρχει ενημέρωση. Χωρίς ο κόσμος να ξέρει κάτι. Εδώ λοιπόν λέω, κύριοι. Κύριοι κυβερνώντες και κύριοι επερχόμενοι δήμαρχε, τα κολπάκια αυτά στην πόλη δεν θα περάσουν. Δεν θα περάσουν. Δεν είναι τυχαίο σφυρίδικο. Λέμε λοιπόν, ξεκινάμε από αύριο συγκέντρωση υπογραφών σπίτι-σπίτι, γειτονιά-γειτονιά, να έχουμε από τώρα την εντολή του λαού του Κερατσινίου και της Απετσόνας ώστε να εμποδιστεί να γίνει τζαμί στην περιοχή. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο μας έχει αναστατώσει όλους. Επίσης, να πούμε και ένα άλλο σοβαρό. Γιατί εδώ γίνεται έρευνα για αυτά τα οποία λέμε. Υπάρχουν ήδη και λειτουργούν κρυφά παράνομα τζαμιά στην περιοχή και του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας, όπου έχουν μετατραπεί σπίτια και γίνονται κηρύγματα μίσους. Αυτό είναι το άσχημο. Γίνονται κηρύγματα μίσους. Δεν είπε κανείς να μην προσευχηθούν. Κηρύγματα μίσους εναντίον των χριστιανών Ορθόδοξων. Εκμεταλλεύονται αυτά που συμβαίνουν. Εδώ λοιπόν πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ του CNN.gr
με το βίντεο ντοκουμέντο. Με το βίντεο ντοκουμέντο του τότε ημάμι, ενός ημάμι που προσπαθούσε να φανατίζει τον κόσμο εναντίον των χριστιανών. Εδώ μιλάμε για μια απίστευτη σκευωρία η οποία έχει στηθεί, μια πολιτική σκευωρία με στόχο το χτύπημα της Ορθοδοξίας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι και είναι τιμή μας και χαρά μας. Και τιμή μας. Είμαστε σε μια χώρα χριστιανών Ορθόδοξων. Με ιεράρχες που αθίστανται. Εδώ λοιπόν δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να πολεμήσει την Ορθοδοξία και την Εκκλησία. Θα αφυπνίσουμε τον κόσμο. Ξαναλέμε, από αύριο ξεκινάμε τη συγκέντρωση πόρτα-πόρτα, γειτονιά-γειτονιά. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν.